Από τότε ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα. Ο Αλέξανδρος με είχε βάλει σε μια πάρα πολύ υγιεινή διατροφή τότε. Δηλαδή πιστεύω ότι τότε δεν υπήρξε άλλη περίοδος στη ζωή μου ποτέ που να ήμουν 53 κιλά. Ορίστε. Δηλαδή τώρα που μιλάμε είμαι 65. Εσύ ήθελες αλλαγές. Είπαμε να είμαστε ωραίες. Φάτα τώρα. Με τον Αλέξανδρο ήμουν 53, έτσι. Και θυμάμαι ότι περίμενα να κοιμηθεί το βράδυ, γιατί κοιμόταν σχετικά πιο νωρίς από μένα. Εγώ ξενυχτούσα λίγο παραπάνω. Για να πάρω το αυτοκίνητο, να φύγω από το σπίτι, να πάω στο πλησιέστερο περίπτερο, να πάρω σοκοβρέτα, ό,τι βρω μπροστά μου, την οποία την μπούκωνα με το χαρτί σχεδόν. Έτσι, μέσα στο αυτοκίνητο, μετά να μπω στο σπίτι να πλύνω τα δόντια μου, γιατί θα τη μύριζε τη σοκολάτα αν δεν τα έπλαινα, και να πάω να ξαπλώσω. Ακόμη στη σχέση να γυρίσω λίγο στο Survivor. Γιατί είναι άλλη μια φίλη της μέσα. Παιδιά, εγώ αυτό έχω να πω. Γκρινιάζουμε τώρα για τον καναπέ, αλλάξαμε θέση κτλ. Και η Κωνσταντίνα είναι στα σανίδια. Έλατε. Ενώ εμείς κοιτάμε την καλή γωνία. Το περιμένεις. Αν μου το έλεγες ότι πριν από 4 χρόνια ότι η Κωνσταντίνα θα πήγαινε στο Survivor.